Το θέμα είναι η πρόληψη καρδιακιακών νοσημάτων. Θεώρησα απαραίτητο και καθήκον μου, θα έλεγα, να μιλήσω για πρόληψη και όχι μόνο να μιλήσω, αλλά και να ξεκινήσω την υλοποίηση ενός προγράμματος πρόληψης, κυρίως πρωτογενούς, αλλά και δευτερογενούς πρόληψης. Και για να γίνω πιο σαφής, πρωτογενής πρόληψη σημαίνει να όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να πάρουμε για να προλάβουμε την πάθηση πριν εμφανιστεί. Δευτερογενής πρόληψη σημαίνει η όσο το δυνατόν γρηγορότερη διάγνωση όταν όμως η νόσος έχει ήδη εμφανιστεί. Και το δεύτερο αποτελεί κυρίως θεραπευτική μέθοδο. Η επιλογή του θέματος έγινε διότι τα καρδιακιακά νοσήματα σήμερα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρειών παγκοσμίως και στη χώρα μας φυσικά. Και γιατί πιστεύω ότι η πρόληψη ελαχιστοποιεί τις οδυνηρές συνέπειες των καρδιακιακών νοσημάτων, οι οποίες είναι σωματικές, ψυχολογικές και οικονομικές, σώζει ζωές, αυξάνει τα χρόνια ζωής, μειώνει το τεράστιο κόστος για την υγεία και το σημαντικότερο, κατά την άποψή μου, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα και θα πρέπει οι πολίτες να μην αρκούνται στο παρόν, να τους ενδιαφέρει περισσότερο το μέλλον. Πιστεύω ότι εάν τηρηθούν τα βασικά προληπτικά μέτρα, που τα λέω με τρεις κουβέντες, είναι η σωστή διατροφή, είναι η άσκηση, είναι η αποφυγή του καπνίσματος ή η άμεση διακοπή στους καπνιστές, είναι η σωματική άσκηση, μπορούμε να προλάβουμε ένα σημαντικότατο ποσοστό καρδιακιακών νοσημάτων. Αυτό εξαρτάται και από εμάς τους γιατρούς που θα πρέπει να κάνουμε σημαία μας την πρόληψη, εξαρτάται από την πολιτεία, η οποία θα πρέπει να πάρει ριζικά μέτρα, θα έλεγα να διανόμου να επιβάλλει την πρόληψη, και βεβαίως θα πρέπει να αλλάξει και η συμπεριφορά των πολιτών σε ό,τι έχει να κάνει και με τη διατροφή και με την καθιστική ζωή και με την κατάκριση ουσιών, όπως είναι το κάπνισμα και τα ενοπνευματώδη. Σκέφτεται μετά από τη σημερινή ενημέρωση θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες ενημερώσεις? Βεβαίως, θα πρέπει να πω ότι η ενημέρωση αυτή θα γίνει και στα χωριά, θα βγουν σχετικές ανακοινώσεις. Θέλω να πω ότι δεν σταματάμε στην ομιλία. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, θα πρέπει να κλείνουν ραντεβού σε μένα, να έρχονται με ραντεβού για να κάνουμε ένα ουσιαστικό προληπτικό έλεγχο, που σημαίνει ένα φάκελο υγείας, ένα καλό λεπτομερέστατο ατομικό και κληρονομικό ιστορικό και μια καλή κλινική εξέταση. Θα πρέπει να πω εξ αρχής ότι αυτά όλα είναι δωρεάν. Δεν θα έχει καμία συμμετοχή ο ασθενής, ακόμα και αν χρειαστεί να γίνει εργαστηριακός έλεγχος, που είναι πάρα πολύ πιθανό. Ο έλεγχος αυτός θα το γράψω εγώ ηλεκτρονικά και θα γίνει είτε στο νοσοκομείο, είτε στα ιδιωτικά μικροβιολογικά εργαστήρια ή ακτινολογικά εργαστήρια. Τι έχετε να πείτε στον κόσμο σαν μήνυμα? Το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει ο καθένας μας να ενδιαφέρεται για την υγεία, γιατί είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Και η υγεία πραγματική χωρίς πρόληψη δεν υπάρχει. Έτσι, οι θεραπείες ανακουφίζουν, καμιά φορά και θεραπεύουν τελείως ή προσωρινά, αν θέλετε. Δεν είναι όμως η λύση η θεραπεία. Εάν κάποιος αποκτήσει ένα καρδιακιακό νόσημα, ήδη έχει μια αναπηρία. Πολύ περισσότερο για άλλα νοσήματα, γιατί θα επακολουθήσουν και άλλες ομιλίες και άλλα προγράμματα που έχουν να κάνουν με καρκίνους μετά τα καρδιακιακά νοσήματα, που αποτελούν τη δεύτερη αιτία θανάτου. Έτσι. Επομένως, θα ήθελα να πω καταρχήν σε όλους και ιδιαίτερα στους νέους, όσοι καπνίζουν να σταματήσουν άμεσα το κάπνισμα. Είναι ένας από τους χειρότερους παράγοντες κινδύνου, όχι μόνο καρδιακιακού, και για αναπνευστικά νοσήματα και για καρκίνους. Θα πρέπει να σας πω ότι μόνο το κάπνισμα ευθύνεται για το 30% των
βροχογενών καρκίνων. Ευθύνεται σχεδόν 100% για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Και βεβαίως ευθύνεται σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό για τα καρδιακιακά νοσήματα για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Εάν λοιπόν γίνει, σταματήσει το κάψιμο κάποιος που καπνίζει. Το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι η παχυσαρκία, που έχει να κάνει με την διατροφή. Εάν κάποιος διατρέφεται σωστά, και θα τα πούμε και στις άλλες ομιλίες που θα κάνουμε με λεπτομέρεια, εάν κάνει σωματική άσκηση που είναι, θα έλεγα, ένα από τα καλύτερα μέσα, θα το έλεγα φάρμακο, για την υγεία του ανθρώπου, πιστεύω ότι θα μπορούμε να αποφύγουμε πάρα πολλά από τα νοσήματα αυτά, τα οποία σήμερα ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων και αναπηρίων. Καλή συνέχεια στο έργο σας και θα είμαστε μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.